Κυρία Ευανθία, οι σκηνές, οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Τι βλέπουμε. Πιστεύω πως τα λένε όλα. Εμείς που ζήσαμε. Ποιοι μέναν εδώ, ήταν οι γονείς του σύζυγου. Ήταν τα πιτερικά μου. Το σπίτι πλέον, από ό,τι βλέπουμε, είναι ακατάλληλο να κατοικηθεί. Είναι ακατάλληλο. Μεγάλη ζημιά, εκτεταμένη. Είναι μέχρι το τέλος, και αν όντως γίνεται δηλαδή, αν δεν γίνει, πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει. Οι άνθρωποι... Πολύ, όχι λίγο. Την ώρα του σεισμού οι παππούδες ήταν μέσα. Όχι, ευτυχώς που ήταν πρωί και καθόμασταν έξω όλοι. Εσύ εγώ ήμουν μέσα, μόλις πήγαινα εκεί στο δικό μου το σπίτι από εκεί και ο γιος μου να τρέξουμε όλοι τρουχάδινοι. Οι παππούδες κατέβηκαν από εκεί. Ευτυχώς που καθόταν έξω. Μας έπιανε στον ύπνο τι θα γίνονταν. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν θύματα. Έτσι ακριβώς. Ήταν μέρα. Ωραία. Και έτοχε να έχει και καλή μέρα, δηλαδή να είναι βροχερός ο καιρός για να είσαι εκεί μέσα. Αλλά. Πάθαμε ζημιά σε αρκετά πολλά σπίτια εδώ. Δύσκολες οι ώρες για όλους σας. Δεν είναι. Εύκολα γίνονται. Δύο λόγια να περάσετε μέσα. Ναι. Ακούω αυτά με το βγαίνουμε μόνο. Εντάξει. Με τη φύλαξη. Λοιπόν. Καλημέρα. Από εδώ είναι η πρώτη ζημιά. Αν θέλετε και εμείς να δείτε, κάντε ένα βιντεοσκόπηση. Την Πέμπτη το μεσημέρι. Καλή ώρα που ήμασταν εδώ, έγινε αυτό που έγινε, βγήκαμε έξω και αμέσως πέσανε σοφάδες και αυτά ανοίγματα. Με το δεύτερο την άλλη μέρα το 5,9 εκεί ήταν που μας αποδηλούσε εδώ, μας έκανε ρογμές όλο το σπίτι, πάνω σκάτω. Ακατάλληλο για κατοίκηση, έτσι. Μας το έχουν βγάλει προσωρινή ακατάλληλο μέχρι να έρθει η επανέλεγχος. Επιτροπή, ναι, εδώ. Εδώ μας έκανε μεγάλη, εδώ φοβάμαι εγώ. Αυτό δεν υπήρχε, αυτό έγινε το δεύτερο το άνοιγμα. Όλο από κάτω μέχρι πάνω. Μακάρι να μην γίνει άλλο. Και τώρα πού μένετε? Τώρα μένω στην κόρη μου λιγάκι. Μέχρι να τακτοποιηθούμε θα γίνει οι υπηρεσίες, η πολιτεία. Είναι δύσκολο το συνέστημα να ξεσπιτώνεστε. Δεν είναι. Εγώ έχω, ναι, έχω συναχωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί όπως θα λέτε και αυτή είναι η ζημιά όλο μέχρι κάτω. Το θέμα είναι να μην γίνει άλλο και ότι μπορέσουν και γίνουν οι ζημιές. Το ξεσπίτημα που λέμε δεν είναι καλό. Έτσι ακριβώς. Και εδώ όλο αυτό και τα, όλα τα δωμάτια δηλαδή μας έχουν είναι. Τι περιμένετε τώρα από την πολιτεία? Τώρα τι θα κάνουν, να δουν τις ζημιές, τι αναλογεί, τι πρέπει να κάνουν. Εμείς θα περιμένουμε τώρα, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να μείνουμε. Υπάρχει ο φόβος και υπάρχουν και μετασεισμοί. Ναι, αυτό είναι, ότι μην κάνει κι άλλο μετασεισμό, γιατί άμα κάνει κι άλλο βλέπω να φεύγουν και τα ταβάνια μετά. Και τα όλα τα δωμάτια εδώ πέρα, η κουζίνα και εδώ πέρα. Μεγάλες ζημιές, κοιτάξτε. Λεφτά δεν υπήρχαν. Εννοείται. Αυτή εδώ ρογμή, εδώ, αυτό με φοβίζει λιγάκι. Τα συνθήματα είναι, καταλαβαίνετε τώρα, δεν ανταμείβονται με τίποτε. Όταν χάνεις το σπίτι που κατοικείς 60 χρόνια, αυτό τα λέει όλα. Και όταν ήρθε η Επιτροπή και μου δώσανε το κίτρινο χαρτί, μόλις μου είπαν ότι εδώ προσωρινά μέχρι να έρθουν οι άλλοι, η Επιτροπή, λέω τώρα που θα μείνω, εντάξει, πήγα στην κόρη μου, πόσο να κατήσω στην κόρη μου. Οπότε έχω ενημερωθεί, από ό,τι έχω ακούσει και τέτοια, βοηθάει ο Δήμος, η Περιφέρεια, όλα έχουν κατά πάνω να μας γίνει η αποκατάσταση, να μπει ο κόσμος έστω και στα κοντέινερ. Να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Από εδώ θα πάμε. Ποια κουζίνα, μωρέ, κουζίνα. Ναι, κουζίνα. Εδώ έχω πιτάλο. Κουζίνα. Εδώ είναι το σπίτι ραγισμένο πίσω. Ραγίσματα πάνε σιγά σιγά εδώ, τα ραγίσματα. Ραγίσματα και πίσω είναι όλοι πλάτη, το σπίτι είναι όλοι πλάτη.
Ραγίσματα, δεν σου βάζω μέσα γιατί θα πέσει. Σε παρακαλώ. Κάτσε. Μεγάλη ζημιά υποστήκατε κι εσείς. Βλέπουμε το σπίτι σας. Αν δεν υπήρχε αυτός ο μαντρότυχος, θα είχε καταρρεύσει. Ονομάζομαι Κολιάς Τριαντάφυλλος. Το σπίτι το βλέπετε. Και τώρα θέλουμε μια βοήθεια απλά από το κράτος. Η Βουλή των Ελλήνων που είναι 300 άτομα να σκέψουν ανεξαρτήτως πολιτικά κόμματα πράσινα μπλε και να μας δώσουν μια ελπίδα. Μια ελπίδα που να μένουμε. Εντάξει, δεν γίνονται αύριο τα σπίτια. Αύριο δεν γίνονται, όχι. Να είμαστε και ειλικρινείς. Και να δει το κράτος ανάλογα με τις δυνατότητες και να πράξει. Μεγάλες ζημιές, ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν θύματα από αυτό το θύματα, σημείο. Όχι. Ευτυχώς εγώ ήμουν στο άλλο το σπίτι και την ώρα και ξανά με το δεύτερο εδώ δυστυχώς. Αν ήμουν, θα ήμουν εντελώς. Και το σπίτι μιλάει από μόνο του. Η πλάτη, άλλο τι βλέπετε μπροστά, άλλο τι είναι. Το κράτος να βοηθήσει όσο μπορεί. Πολιτικές, τέτοιες ώρες δεν γίνονται πολιτικές. Κόκκινα χρώματα μπλε, οι 300 βουλευτές στη Βουλή και ο πρόεδρος που είναι ένα. Η κυρία, ο πρόεδρος που είναι Σακελαρίου, όπως λέγεται, να βοηθήσει. Είναι 301 με τον πρόεδρο.